Το 1985 ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που σήκωσε τον τίτλο του πρωταθλητή στο γήπεδο της Τούμπας. 34 χρόνια μετά είναι δίπλα μας για μια ιδιαίτερη συνέντευξη εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Ο Κώστας Ιωσιβίδης, ο άνθρωπος με τους περισσότερες κατακτήσεις τίτλων στην ιστορία του δικεφάλου, ένας πραγματικός θρύλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε ένα βήμα από το ρεκόρ αυτό να σπάσει επιτέλους των 4 τίτλων. Είμαστε κοντά. Τα παιδιά εδώ που έχουν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια 2 χρόνια πριν έχουν 2 ήδη. Και αν πάνε όλα καλά, μπορεί να έχουν 4 στο τέλος του χρόνου. Ναι. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό και πόσο πολύ θέλετε επιτέλους να σπάσει αυτό το ρεκόρ? Χαίρομαι ιδιαίτερα και μακάρι να πραγματοποιηθεί και μακάρι να σπάσει, γιατί αυτή η ομάδα και αυτά τα παιδιά πραγματικά το δικαιούνται. Το αξίζουν και πρέπει να το κατακτήσουν. Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με τον κύριο Λουτσέσκο από πέρυσι. Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Το περσινό πρωτάθλημα πώς το βιώσατε εσείς ως παρατηρητής? Όπως το βιώσαμε όλοι, ότι χάθηκε, μάλλον όχι χάθηκε, μας το κλέψανε στα χαρτιά. Γιατί δεν βγήκαμε στο γήπεδο να παίξουμε, να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο μας άξιζε. Σας θύμισε λίγο τις δικές σας εποχές, γιατί και οι δικές σας εποχές είχαν στιγματιστεί πάντα από... Πάντα το ίδιο ήταν. Δυστυχώς, θα είμαι λίγο αυστηρός με τις ομάδες της Αθήνας, αλλά πάντοτε όλα λειτουργούσαν για αυτούς και όχι για την περιφέρεια. Αλλά ο ΠΑΟΚ εκείνης της εποχής είχε χτυπήσει το κατεστημένο, όπως είπατε, και διεκδίκησε πολλά πρωταθλήματα και κύπελα, αλλά δυστυχώς... Έχετε κατακτήσει 2 φορές το ελληνικό πρωτάθλημα, έχετε και 2 κύπελα. Φέτος ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά στις εγχώριες διοργανώσεις και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Έχει φτιάξει ήδη μια σημαντική διαφορά στο πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει και να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, ή αν θέλετε καλύτερα, τι κάνει μια ομάδα πρωταθλήτρια από τη δικιά σας εμπειρία? Καταρχήν, αυτό ξεκινάει από ψηλά, δηλαδή από τον πρόεδρο, από τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, που δίνει σιγουριά, έχει λυμμένα όλα τα προβλήματα και ξέρετε ότι όταν ο ποδοσφαιριστής δεν έχει πρόβλημα, από εκεί πέρα μπορεί να μπει να παίξει ελεύθερα στο γήπεδο. Νιώθουν πολύ όμορφα, είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, έχουν ομοιογένεια, είναι για δεύτερη χρονιά η ίδια ομάδα σχεδόν και γι' αυτό τα αποτελέσματα είναι καλά, είναι νικηφόρα και έτσι πιστεύω ότι θα συνεχίσει η ομάδα σε αυτό το στυλ, σε αυτό το μοτίβο. Στα αρνητικά ήρθε ένας ευρωπαϊκός αποκλεισμός. Αυτός πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει? Δεν θα φέρει μειονεκτήματα. Αυτό το δείξαν τα παιδιά στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά. Το ξεπεράσανε γρήγορα, παρόλο ότι ήταν ένα άσχημο συμβάν αυτό. Αλλά ανέκαθεν φαίνεται ότι δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε ταυτόχρονα τρία πράγματα στην ομάδα. Δηλαδή και το κύπελο Ελλάδας και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, έτσι όπως τον ζούμε και εμείς απ' έξω και οι ίδιοι παίχτες, ζει για αυτό το πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει φτάσει στο όριο της αιμονής πλέον αυτό το πρωτάθλημα. Πιστεύετε ότι αυτό επηρεάζει και αγωνιστικά την ομάδα ή ότι οι παίχτες έχουν κρατήσει μια στεγανοποίηση και το βγάζουν εκτός όλη αυτή την πίεση? Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν έχει επηρεαστεί και δεν πρέπει να επηρεαστεί. Πρέπει να είναι το κάθε παιχνίδι στην ώρα του και στην εβδομάδα του να παίζεται και να τους απασχολεί και από εκεί πέρα, όταν πάνε όλα καλά, στο τέλος θα είναι σίγουρα οι πρώτοι πρωταθλητές, δίκαια. Γίνεται μια συζήτηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποδίδει καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια, είναι λίγο ξύμορο να λέμε ότι δεν αποδίδει μια ομάδα καλό ποδόσφαιρο έχοντας κερδίσει όλα τα παιχνίδια εκτός από ένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν βγάζει αυτό που έβγαλε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Μια επιθετικότητα, μια ορμή. Αυτό πιστεύετε ότι θυσιάζεται, ας πούμε, το θέαμα για την ουσία, και αν αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό γενικά του ποδοσφαίρου των ημερών μας? Εντάξει, μπορεί να μην παίζουμε καλά σε ορισμένα παιχνίδια, αλλά αυτό σίγουρα είναι από το άγχος που σε κατέχει για να κερδίσεις το παιχνίδι. Το ότι το κερδίζεις όμως δείχνει ότι τα παιδιά έχουν πίστη, ότι έχουν ψυχή, ότι έχουν μέταλλο νικητή. Και όταν έχεις το μέταλλο του νικητή, σίγουρα θα κατακτήσεις αυτό το οποίο τόσο πολύ ποθείς. Μου δίνετε ωραία πάσα τώρα, γιατί μέταλλο νικητή έχουν και τα πιο μικρά παιδιά μας. Ναι. Το ξέρουν όλοι ότι είστε ο γενικός αρχηγός της ΚΑΠΑ19, δίπλα στον Παύλο Γκαρσίου και στο Μίροσλαβ Σνάουτσνερ. Η ομάδα έχει να χάσει ένα χρόνο. Ναι, ναι. Και πλέον. Ένα χρόνο και αρκετές μέρες. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς βιώνετε όλη αυτή την πορεία αυτής της ομάδας.
και να συζητήσουμε λίγο και για αυτό το υλικό που υπάρχει και έρχεται και είναι το μέλλον του δικεφάλου. Ναι. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ταλέντο η ΚΑΠΑ 19, και πέρσι και φέτος είναι τα ίδια παιδιά, και αυτοί δεν είναι συμπτωματικά όπως με την πρώτη ομάδα που πάμε καλά συμπτωματικά, είναι δίκαιο. Πρέπει να πάρουν και φέτος το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό λέμε και στα μικρά παιδιά, ότι πρέπει το κάθε παιχνίδι να το βλέπουν ξεχωριστά. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά δικαιούνται μιας καλύτερης τύχης. Και επειδή το πιστεύω εγώ, το καταλαβαίνουν και το εισπράττουν και αυτοί, και νομίζω ότι στο τέλος θα δικαιώσουν τους εαυτούς τους. Θα παίξουν ποδόσφαιρο top. Ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Εσείς, ο Πάμπλο, ο Μύρο, τι είναι αυτό, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που προσπαθείτε να δώσετε σε αυτά τα παιδιά για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμα να σηκώσουν το βάρος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το βάρος του φανέλος του ΠΑΟΚ, το βάρος της Τούμπας? Εγώ απλά τους λέω ότι πρέπει να προσπαθούν κάθε μέρα για το καλύτερο. Όταν πιάσεις έναν στόχο ή αν περάσεις ένα σκαλί, έχει ένα επόμενο. Για να γίνεις καλός και να είσαι καλύτερος, πρέπει πάντοτε να κατακτάς αυτό το οποίο είναι το επόμενο βήμα. Αυτό που τους λέει και ο προπονητής και οι προπονητές τους και οι δύο, ειδικά και ο Πάμπλο, ότι μόνο με δουλειά, πολλή δουλειά και ταπεινότητα μπορούν να τα καταφέρουν αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε γενικά στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ότι αν ανατρέξουμε προς τα πίσω τις δεκαετίες, θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70 ξεκινούσε και είχε στην εντεκάδα τον Σαράφη, τον Κούδα, τον Ιωσιφίδη, τον Παρίδη. Είχε παίχτες δικά του παιδιά. Παίχτες που ανέδειξε αυτός. Ο Ολυμπιακός αντίστοιχα για τους δικούς του, ο Παναθηναϊκός τους δικούς του, η ΑΕΚ τους δικούς της. Αυτό το πράγμα τίνει να εξαλειφθεί στις μέρες μας. Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ευρώπη που έχουν καταφέρει να το διατηρήσουν και να έχουν παραγωγή παιχτών, όπως ο μεγάλος Άγιαξ, ας πούμε, που διατηρεί αυτή την παραγωγή παιχτών. Αλλά γενικά βλέπουμε ότι εξαλείφεται σταδιακά αυτό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εσείς θεωρείτε ότι είναι μια πρακτική την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ομάδες ή θα πρέπει να ξαναστραφούν στις ακαδημίες τους? Εγώ πιστεύω, επειδή είμαι υπέρ των Ελλήνων, και ας με συγχωρέσουν οι παίκτες, οι ξένοι, δεν θεωρώ ότι είναι καλύτεροι από εμάς. Δεν έχουν ούτε δύο κεφάλια ούτε τέσσερα πόδια. Κανένας δεν είναι καλύτερος. Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τότε ήταν και γίναμε εμείς οι καλοί, γιατί δεν υπήρχαν οι ξένοι, ήταν μόνο Έλληνες. Τώρα, επειδή υπάρχουν οι κοινοτικοί, οι ξένοι, και μπορείς να πάρεις πολύ εύκολα πολλούς παίκτες, δεν ασχολείσαι με τα τμήματα υποδομής τόσο πολύ, πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι αν στραφούμε λίγο περισσότερο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και του δείξουμε μεγαλύτερη ανοχή από την κερκίδα και εμπιστοσύνη από τους προπονητές, νομίζω ότι θα μας δικαιώσουν όλους. Ένα τρανό παράδειγμα είναι η οικονομική δυστυχία του Παναθηναϊκού, που έβαλε τους μικρούς φέτος και διαπρέπουν τα παιδιά. Υπάρχουν όμως παίχτες, δηλαδή υπάρχουν παίχτες όπως ο Κούδας, όπως ο Δωμάζος, όπως ο Χατζηπαναγής, υπάρχουν αυτά τα ταλέντα ακόμα στην Ελλάδα, τα βγάζει η Ελλάδα? Μπορεί να τα βγάλει. Αυτό που πιστεύετε δεν... ότι... Γιατί δεν βλέπουμε υπάρχουν, αυτό? Υπάρχουν, γιατί δεν τα δίνουμε την δέουσα προσοχή και την δέουσα εμπιστοσύνη. Να τα ξεκινήσουμε. Δηλαδή ουσιαστικά λέτε ότι δεν πέφτουν στα βαθιά τα παιδιά, δεν τα βάζουμε να παίξουν, εντάξει, γι' αυτό δεν πρέπει έχουν... να τα δείξουμε λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, γιατί... Οι φανέλες των ομάδων της πρώτης κατηγορίας είναι βαριές. Όταν θα μπει ένα Ελληνόπουλο, δεν έχει την ανοχή από τον κόσμο, από τον φίλο, από τη διοίκηση, από όλους, που έχει για τον ξένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έρχεται με πολλές περγαμηνές από τις δημοσιεύσεις του τύπου ή των σκάουτερ και καταλαβαίνετε. Έχει ανοχές εκείνος, ενώ ο Έλληνας δεν έχει. Λοιπόν, το 2018 μας αφήνει σιγά σιγά. Θέλω να μου ξεχωρίσετε μία στιγμή που κρατάτε από αυτό το έτος, από το 2018, και να δώσετε την ευχή σας για το νέο χρόνο. Όλα τα ωραία κρατάω τις δύο πρωτιές της πρώτης ομάδος και της ΚΑΠΑ 19 για το 2018, και εύχομαι να είναι και το ίδιο για το 2019, και της πρώτης ομάδος και της δεύτερης, και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε και οι δύο το πρωτάθλημα
και το κύπελο η πρώτη ομάδα για να σπάσει και ο Δημήτρης το ρεκόρ το δικό για μου. Για να σπάσει επιτέλους το και ρεκόρ. Και να μεγαλώσει το δικό του το ρεκόρ για τους επόμενους παίκτες που θα έρθουν από πίσω. Να σπάζουν τα ρεκόρ. Αυτά είναι τα ωραία και πρέπει να γίνονται.